νόμια, αλλά Ισραήλ εξετάζουν και στην Ελλάδα για τους εμβολιασμένους. Για να αποφύγει ένα τέταρτο κύμα, η χώρα πρέπει να χτίσει μέσα στο καλοκαίρι το τείχος ανοσίας. Με στόχο να καμφθούν οι αντιστάσεις αρνητών και διστακτικών, κυβέρνηση και επιστήμονες ανοίγουν πλέον τη συζήτηση για τα επιπλέον δικαιώματα που θα μπορούν να έχουν οι εμβολιασμένοι. Να δώσουμε κίνητρα, θα έχεις μεγαλύτερη ελευθερία στις κινήσεις σου εντός ή εκτός της επικράτειας, θα έχεις τη δυνατότητα να επισκέφτεσαι ενδεχομένως χώρους που σήμερα είναι κλειστοί και θα ανοίξουν για αυτούς οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί. Τέτοιου είδους πράγματα, τα οποία τα συζητάμε, θυμίζω, εδώ και περίπου ένα μήνα. Νομίζω τώρα στα μέσα Ιουνίου έχει φτάσει το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις για να επιταχύνουμε τον εμβολιασμό. Νυχτερινή διασκέδαση, θεάματα, εστίαση και ελευθερία μετακινήσεων μπορούν να λειτουργήσουν ως δέλεαρ για τους πολίτες. Αν τα νυχτερινά μαγαζιά διασκέδασης άνοιγαν άμεσα μόνο για τους εμβολιασμένους, ξέρετε πόσοι θα πήγαιναν να εμβολιαστούν για να μπορούν να έχουν αυτό το προνόμιο? Αν ήσασταν αρνητικός και σας έλεγε ότι θα ανοίξω τα κλάδια τους εμβολιασμένους. Αν έκανα εμβόλιο, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Θα πήγαινα και αύριο να κάνω εμβόλιο. Θα είναι σίγουρα ένα καλό κίνητρο. Συμφωνείτε εσείς με αυτό, με το να δοθούν τέτοια κίνητρα? Δοθούνε, δεν δοθούνε, δεν πρόκειται να πάνε.